οφείλεται σε ένα καινούριο στέλεχος, το Omicron BA4 και BA5, που είναι η εξέλιξη της Omicron, που είναι πιο μεταδοτικό στέλεχος από την Omicron που είχαμε πριν 3-4 μήνες. Αυτά τα δύο στελέχη φαίνεται να ευθύνονται για τη μεγάλη διασπορά των μολύνσεων κορονοϊού σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε στην Κρήτη TV, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεοκλής Δαούτης, που βρέθηκε στο Ηράκλειο. Στην Κρήτη και σε άλλα νησιά και σε τουριστικά μέρη βλέπουμε τη μεγαλύτερη αύξηση, γιατί πάλι εκεί εξηγείται με τους λόγους που σας είπα αυτή τη στιγμή. Η ηλικιακή ομάδα που φαίνεται να έχει τη μεγαλύτερη αύξηση είναι οι νέοι, 18 με 25 ετών. Η υψηλή εμβολιαστική κάλυψη στη χώρα, αλλά και το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού έχει νοσήσει, φαίνεται να μπλοκάρει την δραματική αύξηση στις νοσηλίες και κυρίως στις διασωληνώσεις. Ενώ με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή οι ηλικίες που νοσούν είναι κυρίως οι πιο νεαρές από 18 έως 25 ετών, και αυτό παίζει καταλυτικό ρόλο στο να μπορεί να αντέξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Που ταιριάζει με την εικόνα του τουρισμού και την κινητικότητα που έχει αυτή η ηλικιακή ομάδα. Μέσα σε αυτό το ενθαρρυκτικό είναι πως αυτά τα νέα παιδιά δεν έχουν τον ίδιο κίνδυνο για σοβαρή νόσο όσο έχουν οι ενήλικες. Δεν έχουμε μεγάλη αύξηση σε σοβαρή νόσο, σε εισαγωγές, σε μονάδες εντατικής θεραπείας και εθνιστιμότητα αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια αύξηση στις απλές κλίνες νοσηλείας COVID. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ αναφέρθηκε και στο υψηλό τέστινγκ που καταγράφεται στη χώρα μας, που την φέρνει στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα και ο αριθμός των μολύνσεων να είναι αυξημένος, μιας και όσο περισσότεροι είναι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο αριθμός των κρουσμάτων που ανακοινώνεται. Όσο αφορά το τέστινγκ, είμαστε στις πρώτες χώρες στην Ελλάδα ακόμα στο τέστινγκ. Και έτσι, κατά συνέπεια, έχουμε και περισσότερα κρούσματα ή δηλώνουμε περισσότερα κρούσματα, γιατί κάνουμε πολύ περισσότερο τέστινγκ.